Είναι μια πληγή που αιμορραγεί, καθώς δυστυχώς αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος της ασφάλτου δεν έχει τέλος. Το τελευταίο αντίο στο τελευταίο θύμα του υπόθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο και εμείς θα επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξης και την Έλλη Κοκάλη για να δούμε και αυτό το δραματικό, την τελευταία πράξη του δράματος, για να δούμε και ανθρώπους που εξακολουθούν να δίνουν μάχη ζωή στα νοσοκομεία. Συγκλονιστικό το μήνυμα των συγγενών των θυμάτων που παρακολουθήσαμε και βεβαίως οι ευχές και οι δικές τους και οι δικές μας ενώνονται με τους ανθρώπους που θρηνούν τα τελευταία θύματα της ασφάλτου, τα οποία καταγράφονται στο Ρέθυμνο. Σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στα Μισήρια, γράφτηκε ο επίλογος για τον 66χρονο Ανδρέα Πετυχάκη, τον οδηγό του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκει σε αυτό το δραματικό τροχαίο που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, ενώ το Σάββατο έγινε στην Μικρή Παναγιά στο Ρέθυμνο η εξόδιος ακολουθία για τον 41χρονο Κώστα Μπέμπη, τον οδηγό του αγροτικού αυτοκινήτου, ο πατέρας του οποίου δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου σε κρίσιμη κατάσταση, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η απίστευτη τραγωδία. Οι γιατροί δίνουν μια υπεράνθρωπη μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή και να σταματήσει εδώ ο απολογισμός αυτού του φρικτού τροχαίου που βύθισε στο πένθος στο Ρέθυμνο και βεβαίως τον προβληματισμό όλους τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς. Ο Δημάρχος Ρεθύμνου για μία ακόμη φορά επεσήμανε αυτή την ανισορροπία, αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα σημείο στο οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί αναγκαίες παρεμβάσεις που θα απέτρεπαν τις συνέπειες, τις ολέθριες συνέπειες αυτής της σύγκρουσης, και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει προφανώς να προωθηθεί για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα σε συνθήκες που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, να μην επιτρέπει η διαμόρφωση του δρόμου αυτές τις μετοπικές συγκρούσεις, οι οποίες αποδεικνύονται ολέθριες όταν συμβαίνουν με υψηλές ταχύτητες. Είναι υποδομές ελληματικές από τη μια μεριά, Έλλη, είναι από την άλλη και σε λάθος βάση συμπεριφορές. Δυστυχώς είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός και δεν είναι μόνο οι νεκροί που δεν είναι αριθμοί, όπως είπα νωρίτερα σε αυτό το βίντεο το πραγματικά συγκλονιστικό που παρακολουθήσαμε, είναι και οι τραυματίες, είναι και η επόμενη μέρα, είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να τις κουβαλά κάποιος μια ολόκληρη ζωή. Όπως... Για παράδειγμα, προβλέπετε με βάση το ρεπορτάζ και καταγράφετε με βάση το ρεπορτάζ ότι σε αυτό το σοκαριστικό επίσης τροχαίο που είδαμε στην περιοχή των Μαλίων ένα ακριβώς μήνα πριν, ακόμη και σήμερα μια γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο. Μία 42χρονη από την Ουκρανία, η οποία όλο αυτό το διάστημα έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Η γυναίκα τα κατάφερε. Πριν από λίγα 24 ώρα βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και νοσηλεύεται σε κλινική του Βενιζέλιου, όμως χωρίς να έχει ανακτήσει επικοινωνία με το περιβάλλον, χωρίς να έχει ξεπεράσει όλο αυτό τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη όταν είχαμε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο καταγράφηκε κάτω από ουσιαστικά σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες. Η 42χρονη γυναίκα, όπως είπαμε, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Θα χρειαστεί να δώσει μια τεράστια μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της και την επικοινωνία της με το περιβάλλον και την κινητική της αποκατάσταση. Λόγω της ηλικίας της, αισιοδοξούν οι γιατροί ότι θα είναι σε θέση να δώσει αυτή τη μάχη και σε κάποιους μήνες από τώρα να μπορέσει να ανακτήσει και κινητικότητα και επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος, τον οποίο έχει μπροστά της και η 42χρονη και οι συγγενείς της, όπως συμβαίνει στα περισσότερα θύματα τροχαίων ατυχημάτων που έχουν σοβαρούς τραυματισμούς, όπως η συγκεκριμένη. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.